και ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο κύριος Σισόπουλος. Σε μια περίοδο σοβαρών απειλών σε βάρος της πατρίδας μας, αλλά και σοβαρών επιπτώσεων κοινωνικών και οικονομικών από τις κρίσεις που βιώνουμε την τελευταία 15ετία, οι επόμενες προεδρικές εκλογές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που αυτό που οι αντίπαλοι του Νίκου Χριστοδουλίδη θεωρούν ως μειονέκτημα, εμείς το θεωρούμε ως πλεονέκτημα. Η συνένωση δυνάμεων μέσα από μια επικοδομητική συνεργασία μπορούν να διαμορφώσουν και να υιοθετήσουν τις καλύτερες δυνατές προτάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τους κινδύνους που ελοχεύουν από την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, αλλά κυρίως να δώσουμε αξιόπιστες λύσεις σε θέματα κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής που αντιμετωπίζει ο λαός μας. Και κυρίως να στηρίξουμε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που σήμερα αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Θα είναι το θέμα διαφυσταθείου στο τραπέζι. Μετά το πολιτικό γραφείο θα ενημερωθείτε ως εκ τούτου κάνετε λίγη υπομονή. Συνεδριάζει σήμερα. Αυτό που θέλω όμως να πω για εγώ μια φορά είναι ότι αυτό το οποίο είδαν ως φως από τα μέσα δημοσιότητας πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ότι τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά και ήταν μια πρόσθετη προσπάθεια κάποιους να πλήξουν την αξιοπιστία της ΕΔΕΚ και δεν είναι καθόλου τυχαίο το χρονικό σημείο στο οποίο ουσιαστικά έχουν προχωρήσει σε αυτές τις απαράδεκτες για μας δημοσιεύσεις. Ως εκ τούτου λοιπόν αναμένεται, η ΕΔΕΚ είναι ακόμα με διαφάνεια, με δημοκρατικές διαδικασίες. Μπορούν να θέλουν ακόμα και τα μέσα ενημέρωση να παρευρεθούν στη συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου. Δεν σας αποκλείσαμε ποτέ. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα διαγραφών. Δεν είναι και λόγος για διαγραφή, δηλαδή. Δεν τέθηκε. Τα συλλογικά όργανα του κόμματος είναι αυτά που θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Αλλά δεν τέθηκε θέμα διαγραφών. Ως εκ τούτου, είσαστε ευπρόσδεκτοι στις 6.30 ώρα να παρευρεθεί στην συνεδρία του πολιτικού γραφείου για να ζήσετε από πρώτο χέρι τα όσα συμβαίνουν και τα όσα θα συζητηθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.